παρέλαση μικροοργανισμών. Τα μικρόβια ζουν παντού, στο περιβάλλον, αλλά και πάνω ή μέσα μας. Ένας ολόκληρος μικροσκοπικός κόσμος που ζει και αναπτύσσεται γύρω μας, αλλά δεν μπορούμε να τον δούμε. Βακτήρια, ιοί, οποίοι είναι πίσω από την τζαμαρία. Όταν φτερνίζεται, τα μικρόβια εκτοξεύονται στο τζάμι. Προσπάθησε να τα βρεις και να μάθεις για αυτά όσο περισσότερα μπορείς. Ιοί, ιός της γρήπης. Οι ιοί είναι ένα βιολογικό μυστήριο. Χρόνια τώρα οι επιστήμονες προβληματίζονται για το αν οι ιοί είναι ζωντανοί οργανισμοί ή όχι. Μοιάζουν με γεωμετρικές κατασκευές. Έχουν πολύ απλή δομή και ζουν σαν παράσιτα μέσα σε άλλα κύτταρα. Δεν κάνουν τίποτα μόνοι τους και χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς του κυττάρου για να ζήσουν και να πολλαπλασιαστούν. Βακτήρια, σαλμονέλα, στρεπτόκοκκος, σταφυλόκοκκος. Στα βακτήρια αρέσει να ζουν πολλά μαζί και να σχηματίζουν αποικίες. Πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ένα βακτήριο διαιρείται και γίνεται δύο βακτήρια. Αν τα βρούνε σκούρα, μεταμορφώνονται σε σπόρια και περιμένουν να αλλάξουν συνθήκες. Πολλές σοβαρές ασθένειες οφείλονται σε αυτά. Υπάρχουν όμως και πολύ ωφέλιμα βακτήρια που είναι απαραίτητα για τη ζωή μας, όπως αυτά που ζουν στο έντερό μας. Από αυτά, άλλα βοηθούν το πεπτικό μας σύστημα και άλλα στη σύνθεση της βιταμίνης K που σταματάει την αιμορραγία όταν κοβόμαστε. Πρωτόζωα. Ο Π αναζητά τα μικρόβια που έκαναν το σκύλο του να έχει διάρρεια. Κοίτα στο μικροσκόπιο και προσπάθησε να τα ξεχωρίσεις. Πρωτόζωα. Αμοιβάδα. Δυσεντερία. Τα πρωτόζωα είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί που αποτελούνται από ένα μόνο κύτταρο. Πρόκειται για τους αρχαιότερους οργανισμούς του πλανήτη, αφού η ζωή ξεκίνησε από απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς. Το πιο γνωστό πρωτόζωο είναι η αμοιβάδα. Το σχήμα της αλλάζει συνεχώς και κινείται σχηματίζοντας εξογκώματα που τη βοηθούν να κολυμπάει. Μύκητες. Ο Π αναζητά τα μικρόβια στο δέρμα της γάτας του που την έκαναν να ξύνεται. Κοίτα στο μικροσκόπιο και προσπάθησε να τα ξεχωρίσεις. Μύκητες. Δερματόφυτα. Οι μύκητες είναι μια τεράστια οικογένεια οργανισμών. Ζουν σαν παράσιτα σε άλλους οργανισμούς ή ελεύθερα στο περιβάλλον. Αν δεις μύκητες με το μικροσκόπιο, θα παρατηρήσεις ότι μοιάζουν με μικροσκοπικά νήματα. Από τους πιο γνωστούς μύκητες είναι τα δερματόφυτα που προσβάλλουν το δέρμα και προκαλούν τις λεγόμενες μυκητιάσεις. Προτιμούν να ζουν ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών και στο δέρμα κάτω από τα μαλλιά.